Θα ξεκινήσουμε με μια πολιτική συζήτηση. Κακά τα ψέματα, όπως συνηθίζω να λέω, το τελευταίο χρονικό διάστημα διανύουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Έντονες οι διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο. Θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι, κύριε Φεύγα, συμφωνείτε με τον πρόλογό μου ότι διανύουμε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, μακρά, κατά πολλούς. Και θέλω να σας ρωτήσω, στο μέτωπο της ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων, προκειμένου να έχουμε και δημοσιογραφικά μια καλύτερη εικόνα, πότε θα έχουμε εξελίξεις? Τα ψηφοδέλτια ανακοινώνονται πάντοτε στην ώρα τους, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι δεν έχουν ανακοινωθεί ψηφοδέλτια νωρίτερα. Σας ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ η ανακοίνωση αυτή έχει γίνει. Έγινε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Ναι, δεν ανακοινώθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, από όσο γνωρίζω, το σύνολο των ψηφοδελτίων. Το 85% η πλειονότητα, οι περισσότεροι. Ονόματα, τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν στην ώρα τους, λίγο πριν τις εκλογές. Καταρχήν είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και εξαιτίας της μεγάλης διάθεσης πολλών στελεχών σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό, το να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γεγονός που δείχνει, αν θέλετε, και τη δυναμική που έχει το κόμμα μας αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, καθώς η θέληση πολλών στελεχών να συμβάλλουν στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και βέβαια να εκπροσωπήσουν τον τόπο τους στο ελληνικό κοινό, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις, προκειμένου κάποιος τελικά να βρεθεί στη λίστα? Ασφαλώς υπάρχουν τα κριτήρια. Προφανώς αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι τα ψηφοδέλτια θα είναι ανανεωμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ούτως ή άλλως η ανανέωση είναι μια συνεχής διαδικασία για το κόμμα μας. Είχε συμβεί και το 2019. Το ίδιο σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό θα συμβεί και στις εκλογές του 2023. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κριτήρια αναλόγως σε κάθε περιοχή και σε κάθε νομό, με τους ανθρώπους που την απήχησή τους, το έργο τους, την κοινωνική τους δραστηριότητα, όχι μόνο την πολιτική δραστηριότητα, αλλά και την κοινωνική δραστηριότητα, και το πόσο μπορούν να εκπροσωπήσουν έτσι σε βαθμό ικανοποιητικό στο μέλλον τους συμπολίτες μας. Αλλά νομίζω ότι όπως και το 2019, πέρα από την ανανέωση, θα είναι και υψηλού επίπεδου και πάλι τα ψηφοδέλτια μας. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος γνωρίζετε, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης έχουν υπάρξει διεργασίες, πιθανότατα να υπάρξουν και εκπλήξεις με κάποια συγκεκριμένα ονόματα? Προς το παρόν, στη Νέα Δημοκρατία, στο επίκεντρο και σχεδόν όλη μας ενέργεια είναι για τις εθνικές εκλογές, για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, δεν υπάρχουν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Για μας προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη Κυριακή. Άρα συνεπώς όλη η ενέργεια αυτή τη στιγμή και όλη η προσπάθεια είναι στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Μετά τις εθνικές εκλογές θα έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε και το τι θα γίνει σε επίπεδο περιφερειών, αλλά και το τι θα γίνει και σε επίπεδο δήμων. Είχαμε σήμερα την είδηση με τη συστράτευση του κυρίου Καρανικόλα, του πρώην εκπροσώπου του κοινοβουλευτικού έργου του κινήματος αλλαγής. Τι σηματοδοτεί? Έχουν βέβαια διατυπωθεί και οι πρώτες αντιδράσεις. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να εκπροσωπήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα της κοινωνίας είναι δεδομένη και αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στη σύνθεση της κυβέρνησης, καθώς πολλοί υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς δεν προέρχονται από το αμιγώς κομματικό και στενό κομματικό περιβάλλον, αλλά παλιότερα ανήκαν και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Με χαρά δεχόμαστε τον κύριο Καρανικόλα στη Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω ότι και η δήλωσή του ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη και για το κόμμα μας, αλλά και για τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η προσπάθεια αυτή διεύρυνσης της απήχησης και σε επίπεδο προσώπων θα συνεχιστεί και νομίζω ότι και στις επόμενες μέρες ίσως δούμε και άλλα στελέχη από όμορους πολιτικούς χώρους να εντάσσονται στη Νέα Δημοκρατία. Η θέση της Κρήτης στον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας ποιος είναι, με φόντο βέβαια, κύριε Φεύγα, και δημοσκοπήσεις, τα δεδομένα της οποίας, τα ευρήματα συγκεκριμένης δημοσκόπησης έγιναν γνωστά και μέσα από την Κρήτη TV, με την Νέα Δημοκρατία να έρχεται δεύτερη, με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ στο νησί, στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες, στις 3 από τις 4. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η Κρήτη να υπερψηφίσει τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση υλοποιεί στην Κρήτη τόσο μεγάλα έργα, τα οποία έχει ακούσει στο παρελθόν ως προεκλογικές υποσχέσεις, αλλά δεν τα είχε δει να αποτυπώνονται σε επίπεδο έργων. Και αναφέρουμε τόσο στον ΒΟΑ, έτσι, στο βόρειο δικό άξονα. Για δεκαετίες ήταν πάγιο αίτημα όλων των Κρητών να υπάρξει ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος επιτέλους και στην Κρήτη, και νομίζω ότι αυτό πια δεν είναι εξαγγελία, αλλά πια είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλι, υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον και όλη η προσπάθεια η Κρήτη είναι από τις ναυαρχίδες του τουρισμού, και νομίζω ότι και μέσα στη διάρκεια της πανδημίας αλλά και το 2022 ήταν μια χρονιά εξαιρετική και το 2023 ακόμη καλύτερα. Άρα συνεπώς οι κριτικοί έχουν κάθε λόγο να τιμήσουν τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, γιατί νομίζω ότι είναι, όπως είπα και πριν, η πρώτη φορά που βλέπουν οι προεκλογικές εξαγγελίες αλλά έργα να υλοποιούνται στο νησί. Πλησιάζει ημερομηνία ανακοίνωση των εκλογών, πλησιάζουν οι κρίσιμες ανακοινώσεις. Κάθε μέρα που περνάει ερχόμαστε πιο κοντά και στην εκλογική αναμέτρηση και στην ημερομηνία που θα εξαγγελθούν οι εκλογές. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ουσιαστικά σκιαγραφίσει το πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές, Απρίλιο, Μάιο. Άρα νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει ερχόμαστε και κοντά. Έχει κλειδώσει ημερομηνία πέρα από την ανακοίνωση? Δεν έχει κλειδώσει καμία ημερομηνία. Η ημερομηνία θα κλειδώσει την ημέρα που ο Πρωθυπουργός εξαγγείλει τις εκλογές. Αλλά νομίζω ότι μικρή σημασία αυτή τη στιγμή έχει η ημερομηνία των εκλογών. Μεγαλύτερη σημασία έχει το διακύβευμα των εκλογών. Το οποίο θα είναι? Νομίζω ότι ξεκάθαρα αυτό, αν θέλετε, αποτυπώνεται και από τους ίδιους τους πολίτες. Αν οι πολίτες επιθυμούν να έχουμε στις επόμενες εκλογές ένα αποτέλεσμα και μια ισχυρή κυβέρνηση, αυτοδύναμη για να υπάρχει σταθερότητα, και η σταθερότητα, η αυτοδύναμη κυβέρνηση και η σταθερότητα συνεπώς είναι προϋπόθεση για να συνεχιστεί η χώρα μας να έχει αυτή την οικονομική ανάπτυξη, τα αποτελέσματα της οποίας βλέπουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και μείωση της ανεργίας, και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας. Και ξέρετε, ειδικά αυτή την περίοδο η ανεργία δεν είναι μόνο αριθμοί, η ανεργία είναι μεροκάματα, νοικοκυριά και μισθοί που πέφτουν στα ελληνικά νοικοκυριά. Ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις, και η χώρα μας τα τελευταία 3 χρόνια έχει προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις και έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ, αν θέλετε, της τελευταίας 20ετίας. Ανάπτυξη σημαίνει εξαγωγές, κάτι που είναι σημαντικό για το νησί, για την Κρήτη, να μπορούν να αυξηθούν οι εξαγωγές των αγροτικών μας προϊόντων και όχι μόνο. Άρα συνεπώς ανάπτυξη σημαίνει τη δυνατότητα, αν θέλετε, να χρηματοδοτούμε όλα αυτά τα μέτρα στήριξη των ελληνικών οικοκυριών. Πριν βγω στο Δελτίο διάβαζα μία έκθεση ευρωπαϊκού οργανισμού, για παράδειγμα, που οι Έλληνες καταναλωτές σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, πληρώνουν το 4ο φτηνότερο τιμολόγιο ρεύματος στην Ευρώπη.
αν δεν είχαμε ανάπτυξη, δεν θα μπορούσαμε να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο κάθε Έλληνας να έχει πρόσβαση σε λογικές τιμές του ρεύματος. Άρα, συνεπώς, οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχιστεί η σταθερότητα, η ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πραγματικά πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα και εξοπλίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε στρατιωτικό υλικό, προκειμένου να μπορούν να υπερασπιστούν την εθνική κυριαρχία της χώρας μας. Μάλιστα. Σταθερότητα σημαίνει ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί, για παράδειγμα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μας, που είναι και ζήτημα και κοινωνικής δικαιοσύνης. Σήμερα ο καθένας μπορεί αυτή την ώρα οποιοδήποτε τηλεθεατής να εκτυπώσει στον σπίτι του ένα έγγραφο που παλιότερα θα χρειαζόταν. Μία σειρά θεμάτων που έχουν βρεθεί στην ατζέντα της κυβέρνησης και υλοποιούνται. Νομίζω το δίλημα των εκλογών είναι αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πορεία για τη χώρα μας ή αν θέλουμε να πειραματιστούμε με πισωγυρίσματα του παρελθόντος, τα οποία όλοι θυμόμαστε. Κύριε Φεύγα, να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχαριστήσω βέβαια και για το γεγονός ότι γνωρίζω ότι είστε αδιάθετος, παρά τα αυτά συνεπείς στο ραντεβού το τηλεοπτικό που είχαμε θέσει πριν από μία εβδομάδα και τα είπαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.